Και έχουμε ήδη συνδεθεί, όπως βλέπετε, κυρίες και κύριοι, με την απεσταλμένη του Όπεν Αδαμαντία Λιόλιου. Με το βασικό ερώτημα τώρα, πια από τη στιγμή που το Ισραήλ Αδαμαντία έλυσε τους λογαριασμούς του, 30 χρόνων με τον Αστράλα, είναι τι γίνεται την επόμενη μέρα, είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Μίνα, πρέπει να σου πω ότι εδώ στο Ισραήλ και επικοινωνώντας και αντίστοιχα με αξιωματούχους, με τις πηγές μας εδώ, θεωρούν την είδηση αυτή, δηλαδή την εξουδετέρωση του Χασάν Ασράλα, του ηγέτη της Χεσμπολά, ως τη σημαντικότερη και το σημαντικότερο κατόρθωμα του Ισραήλ από την έναρξη αυτού του πολέμου, δηλαδή από τον προηγούμενο Οκτώβριο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι η οργάνωση πλέον είναι ακέφαλη. Δεν έχει κάποιον ηγέτη ο οποίος μπορεί να την συντονίσει. Βλέπουμε ότι ο στρατός του Ισραήλ έχει πάρει αυτή την κόκκινη μπογιά και έχει ένα ταμπλό, μια ταμπέλα ουσιαστικά με την διοίκηση και βάζει χ, διαγράφει τους ανθρώπους της διοίκησης που εξοντώνει. Εμείς βρισκόμαστε τώρα αυτή την ώρα με τον Δημήτρη Αλεξάκη στη συνοριογραμμή. Βλέπετε και την έντονη κινητικότητα των αρμάτων μάχης του Ισραήλ εδώ στα σύνορα του Ισραήλ με το Λίβανο, καθώς ενδέχεται να έχουμε και μία επικείμενη κλιμάκωση. Όπως σας έλεγα, λοιπόν, διαγράφονται οι διοικητές της Χεσμπολά που εξοντώνει το Ισραήλ και φυσικά ο κορυφαίος ηγέτης της, ο Χασάν Ασράλα. Οι προετοιμασίες είναι στο κόκκινο, μεταφέρονται άρματα μάχης όπως και εφεδρίες. Σε κάθε περίπτωση ο στρατός του Ισραήλ έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος και για άμυνα όπως και για επίθεση. Και μάλιστα χαρακτηριστική ήταν και η δήλωση του διοικητή του Ισραηλινού στρατού μετά από την ανακοίνωση του θανάτου του Νασράλα ότι μπορεί το Ισραήλ να φτάσει και να εξοντώσει οποιονδήποτε απειλεί την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Έτσι λοιπόν τώρα, από εδώ και πέρα, καταλαβαίνουμε ότι η ικανοποίηση υπάρχει. Βέβαια, υπάρχει όπως είδατε αυτή η συγκεκριμένη προετοιμασία και από ξηράς για μια ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση, όπως φυσικά και το σύστημα της αεράμινας βρίσκεται σε επιφυλακή και αυτό ο Ισραηλινός στρατός να το ενεργοποιήσει ανά πάσα ώρα και στιγμή για μια ενδεχόμενη επίθεση από τη Χεσμπολά. Ενδεχομένως δηλαδή, περιμένω εδώ στο Ισραήλ, ότι μετά από το θάνατο του Νασράλα να υπάρξουν αντίστοιχα αντίπεινα από την Χεσμπολά. Τώρα πρέπει να πούμε ότι ο ανώτος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν ήδη έχει μεταφερθεί σε ένα ασφαλές σημείο, βρίσκεται σε επικοινωνία με τη Χεσμπολά για το συντονισμό των επόμενων κινήσεων. Καθώς και οι πολίτες εδώ υποδέχτηκαν τη συγκεκριμένη είδηση με ευχαρίστηση, βλέπουμε ότι όλοι παραμένουν και σε επιφυλακή και σε προετοιμασία να κατευθυνθούν στο καταφύγιο. Ήδη μετά από την ανακοίνωση του θανάτου του Νασράλα, ήχησαν οι σιρήνες στο μεγαλύτερο μέρος των υψηπέδων του Γκολάν, όπως επίσης και στη Γαλιλαία, καθώς είχαμε μαζικές εκτοξεύσεις ρουκετών, μπαράζ ρουκετών από την Χεσμπολά, οι περισσότερες από τις οποίες βέβαια έχουν αναχαιτιστεί. Είναι όπως μας αναφέρουν εδώ και Ισραηλινές αρχές, ένα είδος τρομοκρατίας που χρησιμοποιεί η φιλοϊρανή οργάνωση εναντίον του πληθυσμού του Ισραήλ. Και σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να αναφέρουμε είναι ως προς τον θάνατο του Νασράλα, ότι το Ισραήλ επιδεικνύει με αυτόν τον τρόπο ότι έχει τις αντίστοιχες πληροφορίες να μπορέσει να εξουδετερώσει τους διοικητές της Χεσμπολά, όπως επίσης και της Χαμάς, όπως διαμηνύει, και να καταφέρει με αυτόν τον τρόπο να επιτύχει τους στόχους του συγκεκριμένου πολέμου. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι μαχητικά αεροσκάφη χθες στην αυτή την επίθεση στην Βηρυτό κατάφεραν να ρίξουν, να εκτοξεύσουν 83 βόμβες, έτσι ώστε να μπορέσουν να καταστρέψουν ακόμη και τα υπόγεια, εκεί δηλαδή όπου βρισκόταν ο ηγέτης της Χεσμπολά, ο Νασράλα, όπως επίσης και να καταφέρουν να εξουδετερώσουν και να εξοντώσουν και άλλους διοικητές της οργάνωσης της Χεσμπολά. Δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει πως η τρομοκρατία τελειώνει, δεν θα μπορεί πλέον ο Νασράλα δηλαδή να τρομοκρατεί τον κόσμο. Ήδη και ο στρατός του Ισραήλ έχει δημοσιεύσει ένα βίντεο με την δράση του Νασράλα για περισσότερα από 30 χρόνια, με ένα κομβικό ρόλο στη συγκεκριμένη οργάνωση. Τον κατηγορούν ότι ήταν υπεύθυνος για το θάνατο των πολιτών του Ισραήλ,
όπως και των υποδομών του Ισραήλ, ακόμη και με πολύ σημαντικό ρόλο και στον δεύτερο πόλεμο του Λιβάνου το 2006. Απέκτησε φυσικά αυξημένες αρμοδιότητες, όπως και πολιτική δύναμη και ισχύ τα τελευταία χρόνια, και έτσι αποτέλεσε έναν άνθρωπο ο οποίος βρισκόταν στο στόχαστρο του Ισραήλ. Τώρα, έτσι όπως διαμορφώνεται το σκηνικό, είναι ότι αναμένουμε ενδεχομένως κάποιες αεροπορικές επιδρομές και ενδεχομένως να έχουμε κάποια ανταπάντηση, ανταπόδοση από το Ιράν. Κλείνοντας μόνο μήνα, πρέπει να σου πω ότι από το Ισραήλ και από τις πηγές μας πληροφορούμαστε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει τις αεροπορικές επιθέσεις στο Λίβανο για να καταφέρει να εξοντώσει τη Χεσμπολά, τα μέλη της Χεσμπολά, όπως και τις υποδομές της. Είδαμε και προηγουμένως στα πλάνα μας με τη βοήθεια του Δημήτρη Αλεξάκη τη μετακίνηση των χερσαίων δυνάμεων. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολη μια χερσαία εισβολή, βέβαια, στο Λίβανο. Βασικός στόχος είναι ότι το Ισραήλ θέλει να δημιουργήσει μια buffer zone, μια ζώνη ασφαλείας στα σύνορα, έτσι ώστε να μπορούν οι πολίτες, όπως λέει, του Ισραήλ να επιστρέψουν με ασφάλεια στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Ωστόσο, κάτι τέτοιο μελετάται, εξετάζεται, συντονίζεται προσεκτικά και θα γίνει την κατάλληλη χρονική στιγμή. Δεν υπάρχει βιασύνη, υπάρχει υπομονή και σίγουρα ετοιμότητα από την πλευρά του Ισραήλ. Όλα όμως δείχνουν ότι ενδεχομένως αλλάζουμε σελίδα στο συγκεκριμένο πόλεμο που έχει ξεκινήσει από τον προηγούμενο Οκτώβριο. Ικανοποίηση λοιπόν, Δαμαντία, πανηγυρισμοί και στο βάθος κλιμάκωση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.